Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, πρόεδροι επιστημονικών συλλόγων, αγαπητοί καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή μου έχουν κάνει την τιμή και μου έχουν αναθέσει και την υποχρέωση να είμαι ο βασικός ομιλητής αμέσως μετά, δεν θα σας πω άλλα. Σας καλωσορίζω, χειρίζω την έναρξη των εργασιών του eHealth 2015 και το μόνο που θέλω να σας πω για αρχή είναι δύο πράγματα που πιστεύουμε στο Υπουργείο και γι' αυτό και συμμετέχουμε. Το πρώτο είναι ότι όσο η ηλεκτρονική υγεία είναι απαραίτητη αν θέλουμε να προχωρήσουμε σύμφωνα με την εποχή, άλλο τόσο και η αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει στοιχειοδός η ηλεκτρονική υγεία. Το ένα χωρίς το άλλο δεν μπορούν να υπάρχουν. Και το δεύτερο είναι ότι οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας αλλά και οι λειτουργοί της υγείας είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν σάρκα και οστά σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στην ηλεκτρονική υγεία και στην ολοκλήρωση ενός συστήματος. Χωρίς την ενημέρωση, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, χωρίς την ενεργή τους συμμετοχή, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό σας ευχαριστώ διπλά όλους όσοι είστε εδώ, παίρνοντας υπόψη τη δυσκολία της ημέρας, τι να κάνουμε, έπεσε σε μια απεργιακή κινητοποίηση, σε άλλες εποχές και σε άλλες συνθήκες όλοι θα ήμασταν αλλού. Πρέπει να προχωρήσουμε όμως. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε, καλή επιτυχία στο συνέδριό μας.